οικονομικά, πάλι οι παρανομούντες έπρεπε να συλλαμβάνονται. Γιατί αυτοί κλέβουν την μπουκιά από το στόμα του υπόλοιπου κόσμου. Και γιατί αν επλήρωναν, όλον η ζωή θα ήταν καλύτερη. Αλλά σε ώρα κρίσεως να δίνουμε την εντύπωση ότι θα τα πάρουμε από τους μεγαλογιατρούς, από τους τραγουδιστές και θα λύσουμε το οικονομικό, αυτό είναι γελίο. Και αυτό είπε ο καθηγητής, τον οποίο εγώ θα ήθελα και δημοσίως να συγχαρώ, διότι μίλησε σαν επιστήμονας. Η Τσαπανίδου του έλεγε να μην τα πάρουμε από τους γιατρούς, να μην τα πάρουμε από τους φοροκλέφτες, να μην τα πάρουμε. Και της είπε, κορίτσι μου, αυτό μπορεί να γίνει σε βάθος χρόνου. Αλλά εδώ λέει στις 25 Ιανουαρίου πρέπει ο υπουργός μας να πάει στην Ευρώπη και να επιδείξει σχέδιο άμεσης αντιμετώπισης. Είναι δυνατόν, λέει, μέχρι τις 25 Ιανουαρίου όλοι οι τραγουδιστές, όλοι να έχουν συλληφθεί και να... Τι είναι? Ούτε μπορεί το κράτος να γίνει διώκτης διαμιάς μη τηρουμένων των νόμων του κράτους. Γιατί αυτά προσφύγουν στα δικαστήρια και κάθε φοροφυγάς να γνωρίζεται έχει δικαίωμα να προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια και η διαφορά κρατάει 3-4 χρόνια. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Είναι τα δικαιώματα που δίνουν οι νόμοι. Δεν μπορεί να μην τηρηθεί το Σύνταγμα, δεν μπορεί να κάνουμε. Εδώ πέρα δημόσιο έργο, μου διηγεί το κάποτε ένας υπουργός δημοσίων έργων, καθυστερούσε επί εξαετία γιατί ένας που είχε ένα οικόπεδο είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και καθυστερούσε ένα ολόκληρο έργο με αποτέλεσμα να κοστίσει διπλάσιο το έργο μετά εξαετία. Ένας με ένα μικρό οικόπεδο. Αλλά το κράτος δικαίου και οι δικαστές έτσι έκριναν. Αν οι δικαστές είναι τίμοι, μπορούν πολλά να κάνουν. Να αναμετρηθούν με τη διεφθαρμένη εξουσία. Έτσι. Λοιπόν, θα πούμε την αλήθεια στο λαό. Και αφού δεν μπορούν να την πούν, είδα και από τον Σαμαρά, ας πούμε, τον οποίο παρουσιάζουν ως οικονομολόγο, ασυναρτησίες είπε στην πρώτη του εμφάνιση. Έδωσε την εντύπωση για να γίνει αρεστός ότι μπορεί χωρίς να βάλουμε κανένα φόρο να επιλύσουμε το οικονομικό πρόβλημα. Και εγώ γνωρίζω ότι οι φόροι δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Αλλά ούτε επενδύσεις βλέπω εν μέσω τέτοιας κρίσεως. Πάντα η ανάπτυξη δίνει τη λύση, την οριστική λύση των οικονομικών μας ζητημάτων θα τη δώσει η ανάπτυξη. Αλλά ζούμε σε εποχή διεθνούς κρίσης. Επενδύσεις είναι δύσκολο να γίνουν στην Ελλάδα διότι έχουμε υψηλά μεροκάματα. Προτιμούν όλοι Κίνα, Σκόπια, τρίτες χώρες λόγω φτηνών ημερομισθίων. Άρα χρειάζεται να θεσπίσουμε γενναία κίνητρα για να γίνουμε φιλόξενοι σε επενδυτές. Είναι πολλές οι δυσκολίες και πρέπει να τις πούμε στο λαό. Θαυματοποιεί, ταχυδακτυλουργεί. Δεν υπάρχουν μόνο, μόνο κόλακες και δημαγωγοί που κοιτάνε καμιά ψήφο να πάρουν. Αλλά αυτοί είναι ανεύθυνοι. Ως πολιτικοί άνδρες είναι ανεύθυνοι. Λοιπόν, αυτό θέλω μια και έξω να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα σε θέματα δημοκρατίας. Λέει ο Γεωργάκης, θα βγαίνει στο ίντερνετ η κάθε απόφαση. Εγώ ζητώ λοιπόν να μάθω τα ονόματα των υπαλλήλων του ΠΑΣΟΚ στην Υποκράτους. Πόσοι είναι οι Μανδαρίνοι, τι μισθό παίρνουν κύριε Γιώργο Παπανδρέου και με τι τρόπο τους προσλάβατε. Και το ίδιο στη Ριγκύλης. Γιατί βλέπω πίσω από το Σαμαρά κάτι μούρες που κατεβαίνουν και λέω τι μούρες είναι αυτές. Υποτίθεται φέρνει νέο ήθος. Πώς φέρνει νέο ήθος, με παλές μεθόδους. Το νέο ήθος θέλει και θυσίες. Μιλήσατε ότι θα μειωθούν οι Μερσεντές. Και σας είπα πρώτη εβδομάδος, έτυχα σε μία δεξίωση και ήρθε ένας απλός στρατηγός ήτανε, ούτε αρχηγός γιες, ούτε... Δηλαδή, να πεις ότι ήταν αρχηγός γιες και είχε μία Μερσεντές. Και είχε μία 500 Μερσεντές. Και εγώ πήγα με ένα μικρό Γιάρης αμάξι. Αρχηγός κόμματος και εκείνος ο οποίος ήταν στρατηγός ήταν μεν, αλλά ήταν στους 10-20 της ιεραρχίας. Πού λοιπόν κόψατε τις Μερσεντές?
Δεν είδα να κόβεται τίποτε. Δεν είδα να κόβεται τίποτε. Δεν είδα να κόβεται τίποτα από κανέναν. Εν τω μεταξύ το άλλο, ο Καραμαλής πριν πέσει, μονιμοποίησε όλους τους υπαλλήλους της ΔΕΗ που ήταν με σύμβαση. Να αρθεί αυτή η μονιμοποίηση. Να αναιρεθεί. Δεν μπορεί κάθε κυβέρνηση πριν πέσει να νομιμοποιεί τις αυθαιρεσίες της. Επίσης ο κύριος Χρυσοχοΐδης υποσχέθηκε σε 5.000 δασοπυροσβέστες μονιμοποίηση. Κύριε Χρυσοχοΐδη, πλήρωσέ τους εσύ από την τσέπη σου. Αντιλαμβάνομαι ότι χρειαζόμεθα δασοπροστασία. Αλλά αυτοί οι 5.000 που τώρα μου καίγονται ότι το κάνουν για τα δάση, εγώ νομίζω πήγανε για να παίρνουν μισθό. Δεν πήγανε για τα δάση. Για τα δάση μπορεί να πάω εγώ, μπορεί να πάει ο κύριος Λαζαράκου, χωρίς μισθό. Αυτοί ενδιαφέρονται για τη μονιμοποίησή τους. Τα πλακάτ που μαζέψαν έξω από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης δεν τα κάνανε επαγαθό των δασών, αλλά επαγαθό της τσέπης τους. Αντιλαμβάνομαι το δικαίωμα του εργαζομένου να μονιμοποιηθεί, αλλά πώς γίνεται από τη μια να μονιμοποιούμε και από την άλλη να βάζουμε φόρους και να μιλάμε για τραγικές καταστάσεις και για... Δεν ταιριάζουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να πούμε την αλήθεια. Και εις αυτούς και εις όλους. Και στο θέμα των στάζ εγώ στήριξα και είπα καλώς κάνατε και τους κόψατε. Δεν μπορεί μόνιμα του νέου παιδιού και της νέας όνειρο να είναι να μπει στο δημόσιο. Όνειρο όλων αυτών θα είναι εφ' εξής να πιάσουν μια δουλειά τίμια στον ιδιωτικό τομέα. Και πρέπει να το πούμε και στους γονείς και στους ίδιους μια για πάντα. Όταν όμως βλέπουν να μονιμοποιείται τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, κάθε βουλευτής να μπορεί να νομιμοποιεί τρεις που έχει στον ορισμό του, που τους ορίζει. Όταν βλέπουν λοιπόν ευκαιριακές και επιλεκτικές διευκολύνσεις, αυτοί νομίζουν ότι υπάρχει χρήμα προς... Εγώ νομίζω και οι δασοπυροσβέστες, αν δουν τι έλλειμμα έχουμε, ότι ουσιαστικά δεν είμαστε ούτε ελεύθεροι ούτε ανεξάρτητη χώρα λόγω της φτώχειας, δεν νομίζω να επιμείνουν στη μονιμοποίηση. Δεν γίνει ένας δημόσιος διάλογος και τους πούμε, κύριοι, αντιλαμβανόμαστε ότι θέλετε να μονιμοποιηθείτε. Αλλά μονιμοποιούμενοι δημιουργείται στο κράτος ένα βάρος. Ενώ εμείς θα φροντίσουμε ιδρυωμένων εργοστασίων να σας μεταθέσουμε σε ιδιωτικές δουλειές. Νομίζω και τα παιδιά αυτά ακόμη να έδειχναν κατανόηση αν τους πείθαμε ότι η εικόνα της οικονομίας είναι τραγική. Ενώ μονιμοποιούντας αυτούς, ανοίγουμε την όρεξη και πολλών άλλων να γυρεύουν το ίδιο. Και έτσι ποτέ δεν θα λύσουμε και αντίθετα θα επισπεύσουμε τη χρεοκοπία. Αυτό αισθάνομαι. Δηλαδή με τι κότσια θα βγει ο Γιώργος Παπαδρέου να μιλάει για βάρη και για νέες θυσίες όταν κάνει διευκολύνσεις σε κάποιους κλάδους. Ακόμη και σήμερα. Δεν το αντιλαμβάνω. Μπορεί να έχουν απόλυτο δίκιο. Δεν ομιλώ περί του δίκαιου του. Τα παιδιά αυτά διορίστηκαν για να παίρνει ψήφους ο κάθε Καραμαλής και ο κάθε Παπανδρέου. Είναι θύματα. Αλλά και αυτά τα παιδιά πήγαν εκεί για να σώσουν το βόλεμά τους, να βολευτούν. Και προσέφεραν με μεγάλη ευκολία την ψήφο τους σε κόμματα που εγνώριζαν ότι έχουν κλέφτες και σάπια πρόσωπα ως ευγνωμοσύνη γιατί τους είχαν διορίσει. Ήταν συνένοχοι και οι απλοί άνθρωποι στην όλη διαδικασία. Γιατί κάθε έγκλημα θέλει δύο για να ολοκληρωθεί. Αυτόν που το κάνει και αυτόν που το αποκρύπτει και συμμετέχει. Πρέπει να πούμε την αλήθεια αν θέλουμε να φτιάξουμε. Και βγήκε ο κύριος Σαμαράς και λέει όχι του στάζ κακώς λέει σκληρά τους φέρεστε. Επλήρωνε τους εσύ κύριε Σαμαρά, εγώ πέρασα από την Κηφισιά και είδα έξι ένα σπίτι 250 μέτρα επί 300. Που θα κάνει αρκετά δις. Πούλα το σπίτι σου, πλήρωνε τους στάζ. Όχι να τους φορτώσει την πλάτη μας. Και το άλλο που είπα, ότι έκανε μόνο 3 μήνες υπηρεσία στο στρατό ο κύριος Σαμαράς. Και επαναλαμβάνω χωρίς κακία. Εμείς τα υπόλοιπα παιδιά γιατί να κάνουμε 32 μήνες. 32 μήνες είναι 3 χρόνια από τη ζωή μας. Ενώ ο κύριος